Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, με το καλό να έρθει ο καινούριος χρόνος. Επειδή τα προβλήματα είναι τεράστια που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, η χώρα μας, ο λαός μας, έχουμε όμως αγωνιστική αισιοδοξία, την ελπίδα για το αύριο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε στην πραγματικότητα για να γίνει ο λαός μας πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Να έρθει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι και οι πραγματικές σημερινές σύγχρονες ανάγκες του στο προσκήνιο. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιους πολιτικούς μεσίες. Δεν υπάρχουν τέτοιοι στο πολιτικό σύστημα. Αντίθετα, συναντάμε γύρω μας βαρβαρότητα, βία, καταστολή, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε όλα αυτά πρέπει να εναντιωθούμε συνολικά ως συλλογικότητες, ως εργατικό λαϊκό κίνημα, ως λαός. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά σε αυτά. Όπως λέει και το σύνθημά μας, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Στο δρόμο της ανατροπής των πραγματικών αλλαγών, με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ παντού σε όλες τις μάχες. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί μιας και είμαστε εδώ με τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε και προεκλογική περίοδο. Δεν έχει σχέση βέβαια με τη σημερινή επίσκεψή μας αυτό εδώ. Βρεθήκαμε σε ένα χώρο πολύ φιλόξενο, που έχει την ευθύνη η Μητρόπολη Φθιώτιδος, ο Μητροπολίτης Σιμεών, ο Σεβασμιότατος, και είδαμε πραγματικά ζεστούς χώρους, φιλόξενους χώρους, ανθρώπους, εργαζόμενους, νοσοκόμες με τις στολές τους που με αυτοθυσία, με πραγματικό ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους, δίνουν την καθημερινή μάχη της συντροφικότητας, της εξυπηρέτησης, και βεβαίως είμαστε στο πλευρό τους. Μέσα σε όλα τα άλλα μας ετοιμάσαν και μια τεράστια έκπληξη για μένα. Συναντήσαμε μια φιλοξενούμενη εδώ ηλικιωμένη που ήταν φυλακισμένη στο Auschwitz, μια γυναίκα ηρωίδα πραγματικά της αντίστασης, του αγώνα του ελληνικού λαού, που βέβαια μετά δυσκολεύτηκε σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, ακόμα και να βρει δουλειά, γιατί ήταν χαρακτηρισμένη ως αγωνίστρια της αντίστασης, ως κομμουνίστρια ή οτιδήποτε άλλο, τα γνωστά ζητήματα που πέρασε ένας λαός που έδωσε τα πάντα για να απελευθερωθεί η πατρίδα μας από τους κατακτητές, από τον φασισμό, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό και τον τόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποδοχή του Σεβασμιότατο. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. Άλλωστε η Φθιώτιδα είναι και ο γενέθλιος χώρος μου, η πατρίδα μου, στη Λαμία γεννήθηκα. Και από αυτή την άποψη είναι διπλή και τριπλή η συγκίνηση, ιδιαίτερα τις μέρες τώρα που είμαστε των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς που έρχεται.